Η πρώτη μου ερώτηση αφορούν τα προβλήματα που κατά τη γνώμη σας αντιμετωπίζει ο Δήμος σας. Ναι. Ο Δήμος Μοσχάτου Ταύρου είναι καλλικρατικός Δήμος. Δημιουργήθηκε το 2010 με τη συνένωση των Δήμων Μοσχάτου και Ταύρου. Το πρώτο και μεγάλο πρόβλημα είναι ότι από το 2010 Δημοτική Αρχή είναι κάποιοι οι οποίοι έτσι κι αλλιώς είχαν θέσει ευθύνης και στους προηγούμενους Δήμους. Αυτό έχει δημιουργήσει μια καθεστωτική αντίληψη στον Δήμο. Έτσι, τα μεγάλα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται, υπάρχει μια συντήρηση και μια καθήλωση των πραγμάτων. Αυτό έχει να κάνει σχέση και με τις μεγάλες προτεραιότητες που δεν χαράσονται από την διοίκηση στην περιοχή μας. Υπάρχει η περίπτωση του Φαληρικού Όρμου, που με το γειτονικό Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τον αρχαιολογικό χώρο των Δεσμοτών του Φαλήρου, με το μεγάλο έργο ανάπλασης που γίνεται στην περιφέρεια και με τον χώρο, τον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ, που τώρα αναπλάθεται, ανακαινίζεται, γιατί πέρασε από το ΤΑΙΠΕΔ σε δημόσια χρήση στην διοίκηση του ΣΕΦ, που δημιουργείται ένας πολύ μεγάλος πόλος. Αυτό δημιουργεί μια ανάπτυξη real estate στην περιοχή κοντά στην παραλία. Πρέπει να υπάρχει ένα μεγάλο πρόγραμμα ώστε αυτό να διαχεθεί και στον υπόλοιπο Δήμο και στις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου. Υπάρχει η περίπτωση του παραγωγικού μοντέλου που έχει καταρρεύσει το 2010 με την κρίση και στον Δήμο του Μοσχάτου. Εκεί ουσιαστικά το real estate κάπου σταμάτησε, γιατί αυτό ήταν το μοντέλο ανάπτυξης. Υπάρχει όμως η περίπτωση της κοινότητας του Ταύρου, που ουσιαστικά όλο αυτό την περίοδο της επίπλαστης ανάπτυξης πριν το 2010 χρησιμοποιήθηκε ως η πίσω αυλή της Αθήνας. Αυτή τη στιγμή, αν δεν γίνουν οι μεγάλες παρεμβάσεις στην Οδό Πειραιός, που πρέπει να την δούμε, στον Ελαιώνα, ακόμα και πολεοδομικές και χωρικές παρεμβάσεις στον Ταύρο, υπάρχει ο κίνδυνος να γκετοποιηθεί και να είναι ουσιαστικά ένα γκέτο γύρω από την Αθήνα. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή του Ταύρου και αξίζει να τα αναφέρουμε είναι ότι 2 χιλιόμετρα από την Αθήνα υπάρχουν περιοχή που είναι εκτός σχεδίου. Οι κάτοικοι εκεί δεν έχει πολεοδομηθεί η περιοχή, δεν έχει ρημοτομηθεί. Για ποια περιοχή μιλάτε? Για την περιοχή, τα περιβόλια λέγεται η περιοχή. Εκεί οι κάτοικοι, τώρα οι άνθρωποι περνάνε μεγάλο πρόβλημα και καλό είναι να μην κάνουμε αστείο, αλλά ουσιαστικά είναι σαν να είναι πειραματόζωας, ένα μεγάλο πείραμα κοινοκτημοσύνης. Είναι μια μεγάλη. Αναγκάστηκαν τώρα στο κτηματολόγιο να δηλώσουν για τις ιδιοκτησίες τους χιλιοστά επί ενός πολύ μεγάλου χώρου, ενός πολύ μεγάλου παλιού κτήματος το οποίο υπάρχει. Αυτό ισχύει από το 1930, υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Έτσι, οι κάτοικοι δεν μπορούν να ορίσουν πλέον τις ιδιοκτησίες τους. Ο καθένας έχει εμπράγματα δικαιώματα και στις ιδιοκτησίες του διπλανού και του παραδιπλανού. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αισθάνονται ότι είναι. Οι άνθρωποι ότι είναι κάπου έξω από ό,τι αυτό συζητάμε εμείς όλοι οι υπόλοιποι. Και γιατί δεν έχει λυθεί μέχρι τώρα αυτό το πρόβλημα? Υπήρξαν κατά καιρούς διάφορα πολεοδομικά σχέδια, γίνανε διάφορα ρημοτομικά σχέδια, εκκρεμούν σε σιρτάρια κτλ. Μετά το 2010 που έγινε και η ενοποίηση των δύο Δήμων, χάθηκε αυτή η συνέχεια, δεν έχει προχωρήσει, έχουν μείνει έτσι τα πράγματα, είναι ένα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει η μεγάλη περιοχή μεταξύ του ηλεκτρικού σταθμού του Μοσχάτου ουσιαστικά και της οικιστικής περιοχής του Ταύρου, που ήταν η πρώην βιομηχανική περιοχή, που μετά το 1990 την αποβιομηχάνηση και την παγκοσμιοποίηση έμεινε ουσιαστικά άδεια, που ψάχνει να βρει ρόλο στο καινούριο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο της πόλης. Είναι τα πολύ μεγάλα προβλήματα τα οποία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε και ουσιαστικά οφείλουμε να διαμορφώσουμε έναν καινούριο Δήμο από την αρχή, πέρα του ότι υπάρχουν αυτό όλο. Έχει οδηγήσει και σε προβλήματα της καθημερινότητας, στην καθαριότητα, στον ηλεκτροφωτισμό στην ασφάλεια σε αρκετές περιοχές του Ταύρου. Υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα. Οφείλονται όμως στο μεγάλο πρόβλημα ότι χρειάζεται από την αρχή να υπάρξει ένας επανασχεδιασμός. Ουσιαστικά πρέπει να δημιουργηθεί από την αρχή το μοντέλο του Δήμου το οποίο θέλουμε. Στο Δήμο σας, επειδή τα προηγούμενα χρόνια τα μνημονιακά υπήρξε κοινωνική καταστροφή με μια έννοια, υπάρχουν κοινωνικές υποδομές? Πώς πάτε σε αυτό το επίπεδο? Ο Δήμος έχει κοινωνικό παντοπολείο.
υπήρχε παλιά στο Δήμο του Ταύρου και άλλες δραστηριότητες με το κέντρο οικογένειας κτλ. Τώρα ουσιαστικά λειτουργεί το κοινωνικό παντοπολείο. Υπάρχουν και εθελοντικά μαθήματα από καθηγητές και υπό τον Δήμο. Αυτό όμως που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην αντιμετώπιση της κρίσης στις δύο περιοχές, όλα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα, είναι ότι υπάρχουν κινήσεις πολιτών, κινήματα πολιτών που έχουν δημιουργήσει αξιόλογες δραστηριότητες με πολύ μεγαλύτερο εύρος από την περιοχή του Δήμου. Να πω, υπάρχει από το 2003, έχει ασχοληθεί με πάρα πολλά πράγματα για την κίνηση πολιτών που υπάρχει στο Μοσχάτο, την Μεσοποταμία, που τώρα έχει δημιουργήσει ένα πρότυπο αλληλέγγυο σχολείο που έχει διασυνδέσεις ακόμα και με το εξωτερικό και με αλληλέγγυα σχολεία στο εξωτερικό. Υπάρχει η πρωτοβουλία κατοίκων του Ταύρου, υπάρχουν δραστηριότητες, υπάρχουν εργαζόμενοι κάτοικοι του Ταύρου, υπάρχουν κινήματα που έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο και που εδώ θα μπορούσε ο Δήμος να ήταν αυτός που θα δικτύωνε όλες αυτές τις δραστηριότητες, ώστε να υπάρχει στην καινούρια εποχή που διαμορφώνεται να υπάρχει και μια καινούρια ένα καινούργιο κοινωνικό υπόδειγμα το οποίο θα μπορούσε να δημιουργηθεί στην περιοχή μας. Η σχέση του Δήμου με αυτά τα κινήματα σε τι επίπεδο βρίσκονται? Όχι, νομίζω ότι δεν είναι κακές. Είναι καλές. Τελικά, μάλλον είναι παράλληλες δραστηριότητες. Δεν είναι σε αντιπαράθεση. Πάντως, σίγουρα δεν μπορώ να καταλογίσω στον Δήμο τέτοιες. Δημοτική αρχή. Ναι, τέτοιες σκέψεις. Απλώς λόγω των πολλών χρόνων που είναι οι ίδιοι άνθρωποι, υπάρχει μια. Δεν υπάρχει μια βούληση, μια πολιτική πρωτοβουλία από την πλευρά των Δήμων. Διαχειρίζονται μια κατάσταση έτσι μόνο και μόνο για να ανανεώνεται η δική τους παρουσία σε αυτές τις θέσεις. Με αυτή λοιπόν την κατάσταση που επικρατεί πολλών χρόνων τα ίδια πράγματα, εσείς ως παράταξη, ως συνδυασμός, τι προσφέρετε? Να πούμε ότι ο συνδυασμός υπήρχε η κίνηση. Κατέβηκε πρώτη φορά το 2010 και ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, είχε πάει στον δεύτερο γύρο. Έχουν γίνει προσπάθειες αρκετές. Νομίζω ότι σε μερικά πράγματα οφείλουμε να πούμε ότι έχουμε παρέμβει και στην λειτουργία του Δήμου, προσπαθώντας να πετύχουμε κάποια από αυτά τα θέματα. Ένα από αυτό είναι το παράκτιο μέτωπο και το έργο το οποίο τώρα γίνεται από την περιφέρεια στην παραλία του Μοσχάτου και της Καλυθέας, αλλά του Μοσχάτου μας ενδιαφέρει τώρα. Είναι ένα έργο ζωής και προσωπικό, αλλά και για πάρα πολλούς από εμάς που ανήκουμε στην ίδια κίνηση, αλλά και για πολλούς άλλους Μοσχατιώτες, που από τον καιρό της Χούντας που είχε μπαζωθεί αυτή η παραλία, ουσιαστικά είχε φύγει. Θεωρούσαμε ότι ο Δήμος δεν είναι καν παραθαλάσσιος Δήμος. Υπάρχουν και άλλα μικρότερα ζητήματα στα οποία έχουμε συμβάλει. Θέλω την προσπάθεια που έγινε και που δυστυχώς δεν τελεσφόρησε για διάφορους λόγους, κυρίως γιατί σε αυτή την αδράνεια, κυρίως εγώ να πω, γιατί βούληση δεν υπήρχε ενάντια για την ανακύκλωση και για των απορριμμάτων και για να περάσουμε σε ένα άλλο μοντέλο ανακύκλωσης. Είναι κατατεθειμένες αυτές οι προτάσεις, υπάρχουν και κυρίως αυτό που θέλουμε οι περισσότεροι από εμάς να δείξουμε είναι ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα με μια σκληρή διοίκηση. Χρειάζεται να υπάρξει η συμμετοχή του κόσμου, χρειάζεται ο Δήμος να είναι η δικτύωση όλων αυτών των προσπαθειών, των συμμετοχικών που γίνονται από διάφορες συλλογικότητες και από τους πολίτες. Αυτό είναι το κυριότερο που πρέπει να αλλάξει. Νομίζω ότι κάναμε μια προσπάθεια να το αλλάξουμε και στον τρόπο λειτουργίας της δημοτικής μας κίνησης, η οποία λειτουργεί με τα χαρακτηριστικά μιας κίνησης πολιτών, με συνέλευση, χωρίς κανένα γραφειοκρατικό σχήμα στην διοίκησή της. Πιστεύετε ότι το σύστημα της απλής αναλογικής που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά με τον Κλεισθένη συμβάλλει στη βελτίωση των συνθήκων στους Δήμους? Βεβαίως. Καταρχήν ανοίγει το θέμα της συμμετοχής, που είναι το κυριότερο για μας. Διότι πλέον θα είναι δύσκολο να σχηματιστούν τέτοιες διοικήσεις με απόλυτη πλειοψηφία, έτσι όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, που σας είπα, λειτουργούν και με μια καθεστωτική νοοτροπία. Το δεύτερο με τον Κλεισθένη σε εμάς είναι ότι, και είναι μια πρωτοβουλία που στο δικό μας Δήμο, που είναι καλλικρατικός, υπάρχει, είναι ότι συστήνονται οι κοινότητες με ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο, με δικό τους προϋπολογισμό, ώστε να αρχίσει ο πολίτης πάλι να αισθάνεται
αυτό που παλιά υπήρχε, ότι έχει κοντά του μια αυτοδιοίκηση που τον φροντίζει, που το είχε χαθεί μέσα στον καλλικρατικό Δήμο και κάπου αισθανόντουσαν ότι ο Δήμος είναι λίγο πιο μακριά από εμάς, κυρίως, θα έλεγα, στην κοινότητα του Ταύρου που είχε και τα μεγαλύτερα και τα περισσότερα προβλήματα. Οι αλλαγές που βάζει ο Κλισθένης ουσιαστικά μεταφέρουν το κράτος πιο κοντά στον πολίτη, δεν είναι μόνο η απλή αναλογική. Υπάρχουν και τα δημοψηφίσματα, υπάρχει και η δυνατότητα συμμετοχικού προϋπολογισμού, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία, αν τα εκμεταλλευτούμε, μπορεί μέσα από την αυτοδιοίκηση να προχωρήσει η αποκέντρωση, αυτό που λέμε κράτος.